Si le ali per l'Opus, trobe un forum del martis iori, presbe per questo doteo, sortir per si casi. Aver fino, bene qua tipo te, per il sotto del nostro stesso, a partire haran, per il pieno del cielo, se lo ti osmas, και φτάσαμε στις Αγίες ταύτας ημέρας, και φτάσαμε στα πάθη του και φτάσαμε στην Αγία του Ανάσταση. Στις ημέρες αυτές, ο Άγιος μου Καρμάρτης Γεώργιος εορτάζει πρώτος μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Από όλα τα οποία ο Άγιος Γεώργιος είχε, ήταν η αγάπη του προς τον Θεό. Αγάπησε τον Θεό και πότε, όταν εμένε το ο διωγμός. Βρισκόμεθα στις αρχάς του 4ου αιώνα, 303 μετά Χριστό. Ο Άγιος Γεώργιος είχε την ηλικία των 20 ετών. Ήταν χιλίαρχος, δηλαδή διοικούσαν χιλίους στρατιώτες. Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και μέσα σε εκείνη όλη την αξία που είχε δεν τον εμείωνε ότι ήταν χριστιανός, αλλά τον εξύψωνε, τον ανέβαζε, τον εκαυχόντο η αρχηγή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή το παράδειγμα. Παράδειγμα όμως είναι όποιος είναι κοντά στον Θεό και όχι μακριά από τον Θεό. Παράδειγμα είναι εκείνος ο οποίος αγαπά τον Θεό, όχι εκείνος ο οποίος αποστρέφεται τον Θεό. Και μέσα σε αυτήν όλη την μεγάλη αξία που είχε ο Άγιος Γεώργιος, έφτασε στο σημείο να ομολογήσει τον Θεό. Δεν ήταν κρυπτός χριστιανός. Ήταν χριστιανός φανερός πλέον, διότι ήρθε η στιγμή να το αποδείξει αυτό το οποίο επίστευε. Ο Διοκλητιανός μένεται εναντίον του χριστιανισμού, θηρίων, άγριων. Όπου ευρίσκεται χριστιανών τον οδηγεί στο μαρτύριο. Και μέσα σε αυτήν όλη την κατάσταση συγκαλεί τους αρχηγούς για να λάβει τη γνώση των, την ιδέα των, τη σκέψη των, πώς και με ποιον τρόπο να εξοντώσει και τον τελευταίο χριστιανό. Και τότε οι χριστιανοί, όσοι αγαπούσαν τον Θεό, προσπαθούσαν να έχουν τρόπο να τον ευχαριστήσουν. Και τι έκαναν, έσκαβαν την γη, εκατέβαζαν σκαλοπάθια, κατέβαιναν μέσα στο βάθος της γης, και επίον κατακόμβας. Και μέσα σε αυτά στα κατακόμβας εδόξαζον και ελάτρευον τον Θεό. Μέσα σε αυτήν όλη την ταλαιπωρία, όταν εμάθαιναν οι διώκτες ότι ήταν μέσα στα βάθη της γης, κατέβαιναν και τους έκτιζαν.
Και όσοι ήσαν μέσα στην κατακόμβη, εφόσον δεν υπήρχε οξυγόνο, απέθνησαν. Μάρτυρες όμως Κυρίου, μάρτυρες οι οποίοι δόξασαν τον Θεό με την θυσία Αντών. Και ο Άγιος Γιώργιος, όταν τους εκάλεσε ο διώχτης, τύραννος, για να πάρει τη γνώμη του και οδηγούσαν τους αρχηγούς του στρατού πώς και με ποιον τρόπο να καταδιώξουν όπου υπήρχε χριστιανός. Μέσα εις αυτούς τους αρχηγούς ο Άγιος Γιώργιος εκάθητο. Όταν έφτασε στο σημείο ότι ο σκέφτεται με ποιον τρόπο να εξοντώσει τους χριστιανούς, τότε ο Άγιος Γιώργιος δεν άντεξε πλέον. Σηκώθηκε όρθιος με το ανάστημά του, με την τάξη που είχε, δηλαδή του χιλιάρχου. Σηκώθηκε όρθιος και ζήτησε τον λόγο. Από ποιον? Από τον φοβερό διώκτη. Του λέγει, τι σου κάνουν οι χριστιανοί, γιατί τους καταδιώκεις, σου φταίνεσαι τίποτε, είναι εναντίον του κράτους, δεν τηρούν τους νόμους, γιατί τους καταδιώκεις. Και ο Διοκλητιανός απευθύνεται προς τον Γεώργιο. Γεώργιε, εσύ μιλάς, του λέει, ή κανένας άλλος? Όχι, του λέει, εγώ μιλώ. Είσαι χριστιανός? Βέβαια είμαι χριστιανός. Μιλάς σοβαρά? Πολύ σοβαρά. Να μετανοήσεις, του λέει ο Διοκλητιανός, και να κηρύξεις τα είδωλα. Τα είδωλα δεν έχουν δηλαδή, αν του λέει. Τα είδωλα δεν έπλεσαν τον ουρανό για την γη. Τα είδωλα δεν δοξάζουν τον Θεό. Και τότε ο Διοκλητιανός του λέει, θα υποστείς βάσανα, πας μαρτύρια, του λέει. Είμαι έτοιμος, του λέει. Σε αυτό το σημείο, αδερφοί μου, ήθελα να επεκταθώ λίγο περισσότερο στους παρόντας, όσοι ακούνε τα λόγια του Θεού. Μήπως έχουμε το ίδιο κουράγιο να ομολογήσουμε τον Θεό όταν μας πούνε θα υποστείς βάσανα και μαρτύρια? Έχουμε την ίδια παρησία όπως ο Άγιος Γεώργιος που λέγει είμαι έτοιμος για τα μαρτύρια? Έχουμε την ίδια δύναμη να ομολογήσουμε τον Θεό στην γενεά ταύτην την Μιχαλίδα και Αμαρτωλών? Εάν ναι, θα λάβουμε τότε στέφανον αιώνιον. Τότε θα απαντήσει εκείνος ο οποίος μας είπε, μείνε πιστός παιδί μου άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Οι σημερινοί λέει τι κάνω, με την ίδια ηλικία του Αγίου Γεωργίου, προδίδουν τον Χριστό, αρνούνται τον Χριστό, βλασφημούν τον Χριστό, βλασφημούν την Παναγία Μητέρα, βλασφημούν τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό. Τι θα με κάνεις, λέει, θα γίνω παπάς? Θα γίνω καλόγερος? Τι θέλεις? Εγώ έχω ηλικία να χαρώ. Έχουν οι νέοι σημερινοί τα συνθήματα των επικουρίων. Οι επικούριοι, οι οδολάτρες που είχαμε πολλούς στην Ελλάδα, ολόκληρος η Ελλάδα ήταν μέσα στην ειδωλολατρία, οι επικούριοι αυτοί έλεγαν ένα σύνθημα. Φάγομαι, πίωμαι
αύριο να παθνίσκουν. Φάει, πιέ, χόρεψε, διασκέδασε. Τραβήξουμε τον ποταμό της μόδας, να σε παρασύρει, να μην σε αφήσει. Να σε εξαφανίσει, να μην σε αφήσει. Να σε τραβά από την πίτη, να μην σε αφήσει. Να είσαι ελεύθερο, να φάει, να πιείς, να γλεντήσεις, να χορέψεις, να διασκεδάσεις, διότι αύριο θα πεθάνεις. Αυτό ήταν το σύνθημα των ειδωλολατρών. Μακάρι να ήταν τότε, ύστερα από 2.000 χρόνια που μας έδωσε το φως ο Θεός μας, επιστρέψαμε στα ειδωλα. Και ο κόσμος σήμερα τι είναι, ειδωλολάτρες. Άλλο παράδειγμα, Πάσχα. Τι είναι το Πάσχα? Χαρά της Αναστάσεως. Ο κόσμος όμως ο σημερινός εόρτασε Πάσχα. Ήρθα για μια στιγμή στην εκκλησία και εξυφανίστησα. Ήρθαν στη Σταύρωση του Κυρίου και μόλις βγήκε ο Τίμιος Σταυρός, προσκύνησαν τάχατες ότι έκαναν το καθήκον τους και εξαφανίστησαν. Αυτός είναι ο κόσμος. Αυτή είναι η ζωή. Και μέσα όσα, εις όλα αυτά ο Κύριος φωνάζει. Λυπάται η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Λυπάται η ψυχή μου διότι έθεσα το αίμα μου για να σώσω τον κόσμο και ο κόσμος δεν το εκτίμησε. Και όπως το είπα το ξαναλέω. Όπως ανέφερα τα λόγια του Κυρίου μας, τα ξανά λέγω και πάλι. Έφτασαν τα πάθη, εορτάσαμε τα πάθη του, εορτάσαμε τη σταύρωσή του, εφτάσαμε στην Ανάστασή του και από σήμερα αρχίζουμε να τον ξανασταυρώνουμε. Πάλι είναι στα ίδια, πάλι να επιστρέψουμε εκεί που είμαι. Να μην αλλάξουμε ζωή. Ο Άγιος Γεώργιος όμως δεν ήταν αυτός. Ο Άγιος Γεώργιος έπεσε σε μαρτύρια αφάνταστα, σε λάκκονα σβέστου, σε τροχόν που τον έκοβε κομμάτια κομμάτια, σε βάσανα τα οποία δεν δίνεται ο ανθρώπινος νου να συλλάβει και τέλος τον αποκεφάλισαν ο Διοκλητιανός. Τον αποκεφάλισαν, αλλά δεν είχε τίποτε. Ούτε περιουσίες είχε, ούτε σπίτια είχε, ούτε πολυκατοικίες είχε, ούτε εμπόρια έκανε, ούτε τίποτε. Ήταν μονάχος με τον μονάχο Θεό. Και μέσα σε αυτήν την αγάπη προς τον Θεό, ο Άγιος Γεώργιος φεύγει ελεύθερος για το μαρτύριο. Και όταν έκλεισε τα μάτια του, από εκείνη την ημέρα, ενώ ήταν πλούσιος στα υλικά αγαθά, περιουσίες ολόκληρες, όλα τα έδωκε στους φτωχούς και τώρα ελεύθερος είναι κοντά στον Θεό. Και λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, εάν πάει μέσα στα βάθη των δασών, εκεί θα βρει σπίτι του Αγίου Γεωργίου. Αν πάει μέσα στις μεγάλες πόλεις θα βρεις σπίτι του Μεγάλου Γεωργίου, του Αγίου Γεωργίου. Αν πάει μέσα στα σπεδιάδα, λέγει, εκεί θα βρει τον Άγιο Γεώργιο. Αν πάει στην Ακρογιαλιά, λέγει, και εκεί θα βρει τον Άγιο Γεώργιο. Αν πάει στους ερήμους τόπους, λέγει, εκεί θα βρει τον Άγιο Γεώργιο. Παντού ο Άγιος Γεώργιος, στα πέρατα της Οικουμένης ο Άγιος Γεώργιος, όνομα προσφυλέστατον στους Ορθοδόξους. Ο Άγιος Γεώργιος. Ήταν όμως ο Άγιος Γεώργιος κοντά στον Θεό. Δεν ήταν μακριά από τον Θεό. Ήταν κοντά στον Θεό, στην αγκάλι του Θεού, μέσα στην δόξα του Θεού. Αδερφοί μου, γίνεται πόλεμος. Και μέσα στον πόλεμο οι αγαρινοί καταδιώκουν τους χριστιανούς. Μία μητέρα, η οποία είχε ένα μονάκριβο παιδί που το ονόμαζε Γεώργιο, γίνεται στρατιώτης
πηγαίνει να πολεμήσει. Προτού όμως πάει να πολεμήσει, η μητέρα, η ευσεβέστατη μητέρα, παίρνει το παιδί της, το Γεώργιο, πάει στην εκκλησία, φτάνει στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που γονατίζει μπροστά του και του λέει: «Άγιε μου Γεώργιο, σε παρακαλώ, τούτο μου το παιδί που φέρει το όνομά σου, πηγαίνει στο στρατό να πολεμήσει. Σου το έχω στην αγκάλι σου, φύλαξε μου το». Προσκύνησε το παιδί με ευλάβεια, με ευλάβεια, με πίστη το παιδί, διότι το γαλούχησε η μητέρα του και το οδήγησε στο Θεό. Προσκύνησε τον Άγιο Γεώργιο και έφυγε για το στρατό. Στον πόλεμο όμως συλλαμβάνεται στρατιώτες, εχμάλωτος. Ο Αγκαρινός τον βλέπει και λέει: «Αυτός θα είναι στο παλάτι μου να με σερβίρει, να με βοηθά, να είναι ο οικονόμος μου, να είναι αυτός ο οποίος θα υπηρετεί το όνομά μου». Και μπαίνει ο Γεώργιος τώρα από εχμάλωτος στο παλάτι του Αγαρινού. Μέσα στο παλάτι που ήταν όμως, όταν έρχεται η ημέρα του Αγίου Γεωργίου, μετεφέρεται ο νοερός ο Γεώργιος, ο στρατιώτης Γεώργιος, μετεφέρεται ο νοερός και έλεγε: «Η μανούλα μου αυτή τη στιγμή εορτάζει τον Άγιο Γεώργιο. Ο ιερεύς είναι στο τραπέζι και ευλογεί το τραπέζι της μανούλα. Όλος ο κόσμος χαίρεται και εγώ είμαι υπηρέτης του απίστου ανθρώπου». Έκανε το σταυρό του, την προσευχή του και έλεγε: «Θεέ μου, εντυπήσουμε, Άγιε μου Γεώργιε, εντυπήσουμε». Ήταν έτοιμος να σερβίρει τον αγά με νερό ζεστό που σηκώθηκε το πρωί. Κρατάει το κανάτι στο χεράκι του και κατεβαίνει τη σκάλα για να υπηρετήσει τον Αγαρινό. Εκείνη τη στιγμή που κατέβαινε, πάντοτε το μυαλό του ήταν στην εορτή του Αγίου Γεωργίου. Ξαφνικά στέκεται κοντά του ένας καβαλάρης. «Κάθεσε στο άλογο μου», του λέει, και κάθεται με το κανάτι στο χεράκι. Ερρεπεί ο φθαρμού, φθάνει στο σπίτι του, φθάνει στο τραπέζι που καθόταν ο ιερεύς και ευλογούσε. Και κρατάει το κανάτι στο χέρι του με το νερό το ζεστό. Τι συνέβηκε, ποιος ήταν αυτός που το μετέφερε αυτομάτως στο σπίτι του, στο τραπέζι του, στην εορτή του Αγίου Γεωργίου? Ο Άγιος Γεώργιος που τον έδωσε η μανούλα του στο χέρι του Αγίου Γεωργίου. Και έχουμε εικόνες του Αγίου Γεωργίου με αυτό το θαύμα το μεγάλο. Και βλέπουμε πάνω στο άλογο που κάθεται ο Άγιος Γεώργιος, στο ίδιο άλογο να κάθεται και ο Γεώργιος ο στρατιώτης με το κανάτι στο χέρι. Αδερφοί μου, τι περισσότερο να πούμε? Δεν είναι τον εχμαλό τον ελευθερωτής? Δεν είναι τον πτωχόν υπερασπιστής? Δεν είναι τον ασθενών τον ιατρός? Δεν είναι τον βασιλιών υπέρμαχος? Τον αγαπούμε άραγες, εκτιμούμε τα χαρίσματα που χάρισε ο Θεός, εκτιμούμε τα πάθη του, προσπαθούμε να ομοιάσουμε με αυτό? Εάν όχι, εδώ πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ευρισκόμενος μέσα στις μάχες και μέσα στην Ασία και κυρίευε τον κόσμο, μία ημέρα του λέγουν οι αξιωματικοί: «Εδώ σε αυτό το χαντάκι
Υπάρχει ένας στρατιώτης ο οποίος είναι μεθυσμένος. Πηγαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος. Τον βλέπει. Τι κάνεις εκεί, του λέει. Δεν μπορεί να έρθει ως η λέξη. Σήκω πάνω, του λέει. Πώς σε λένε το όνομά σου. Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, του λέει. Ή θα αλλάξεις όνομα ή θα αλλάξεις ζωή, του λέει. Δαλλιώς δεν γιωτώνεις. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ή θα αλλάξουμε τη ζωή μας ή θα αλλάξουμε το όνομά μας. Ή θα γίνουμε παιδιά του Θεού ή θα γίνουμε παιδιά του διαβόλου. Του κόσμου, της μιχαλίδος ταύτης και αμαρτωλής ζωής. Αδελφοί μου, ποιο να παρακαλέσω. Παρακαλέσω το Θεό μου και να του πω, Θεέ μου, τούτα τα παιδιά σου που ακούνε τα λόγια σου, ευλόγησε τα. Να μπω μέσα στη ψυχή τους τα λόγια σου, τα οποία με αξιώνεις και τους μιλώ. Αγαπάτε να ακούτε τούτα τα λόγια. Ναι, αγαπάτε να τα ακούτε, αλλά να τα τηρούμε. Όχι να ακούμε, να τα τηρούμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας έλεγε, που τον ονόμασε ο κόσμος Χρυσόστομο, δεν είναι το όνομα του Ιωάννης είναι. Και ο κόσμος του ανεβάπτησε με το χάρισμα που είχε. Και μόλις ατελείωνε, άρχιζαν και χειροκροτούσαν. Και τότε χτυπούσαν και τα πόδια, και τα πόδια και τα χέρια. Και τι τους έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος. Εμένα δεν με ωφελούν τα χειροκροτήματα και τα ποδοκράτηματα, τους έλεγε. Εμόν όφελος εστί, τηρήν τα λόγια μου. Η ωφέλεια την οποία έχω, λέει, είναι να τηρείτε αυτά που σας λέω. Ας μείνουμε πιστοί στον Θεό και ας τον παρακαλέσουμε να μας αξιώσει εις τούτον τον κόσμο να τον ομολογήσουμε και εμείς όπως ο Άγιος Γεώργιος να μας αξιώσει το κορονοϊό του Βασιλείου.